Ωραία. Αν λοιπόν υπάρχει μια συγκεκριμένη, ας πούμε, σε ιδανικές συνθήκες, ναι, ναι, θα υπήρχε γύρω από τη Γη μια συγκεκριμένη ποσότητα διοξειδίου του, ναι, άνθρακα, η οποία θα ήταν όμως όχι ενοχλητική. Μπράβο. Ακριβώς. Ωραία. Όσο αυξάνεται η παρουσία μας έφος στον πλανήτη, λοιπόν, αρχίζει αυτό το πράγμα και το αυξάνει. Το αυξάνει, ακριβώς, το αυξάνει. Ωραία. Να πούμε τα πέντε λάθη, αν είναι πέντε, μπορεί να είναι και 15. Τα πέντε λάθη που κάνουμε και αυξάνουμε το διοξειδίο του άνθρακα. Καταρχάς, το μεγάλο. Αλλά ήταν ένα αναπόφευκτο λάθος, αν θέλετε, ήταν η παγκόσμια εκβιομηχανοποίηση. Δηλαδή, ξεκινώντας, ναι, από αυτό που λέμε τη βιομηχανική εποχή, ξεκινώντας περίπου από το 1800, κανείς όταν ξεκινούν οι μηχανές και ξεκινάει, ναι, κανείς να καίει πρώτα ξύλο για να κυμνούνται ατμομηχανές, μετά αρχίζουν στον 20ο αιώνα και αρχίζει να καίει κανείς πετρέλαιο μετά. Mm-hmm. Δηλαδή, όλο αυτό ήταν σε ένα βαθμό αναγκαίο. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μας ξέφυγε σαν παγκόσμια κοινότητα είναι ότι από τότε που αρχίσανε τα καμπανάκια, δηλαδή περίπου θα το έβαζα τα τελευταία περίπου 30 χρόνια, αλλά κυρίως τα τελευταία 20 χρόνια, ότι βάζουμε πάρα πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα και ότι συνέχεια αυξάνεται. Ξέρετε τη μεγάλη διαφορά, γιατί πολλοί άνθρωποι με ρωτούν και μου λένε, μα βρε παιδί μου, και τι μας πειράζει αυτό να έχουμε λίγο παραπάνω διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι μπορεί να ήταν κάποτε στην ιστορία της Γης. Πού το ξέρετε. Τώρα μπορούμε να δούμε ακόμα και 1 εκατομμύριο χρόνια πριν την ιστορία της Γης στο διοξείδιο του άνθρακα. Από τους πάγους στην Αντρακτική. Μπράβο. Ναι, 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 είναι λίγο το ψάχνω. Είστε πολύ διαβασμένος. Ναι. Αρέσουν αυτά, ναι. Τα οποία παγιδεύουν και την ατμόσφαιρα. Παγιδεύουν όπως πέφτει το χιόνι και ο πάγος, παγιδεύει μικρά σωματίδια της ατμόσφαιρας και σε αυτά μέσα μπορεί να βρει κανείς πόσο διοξείδιο του άνθρακα είχε πηγαίνοντας πίσω. Πόσο είχαμε, αλήθεια? Περίπου ιστορικά ποτέ δεν είχε ξεπεράσει τα 200 κομμάτια στο εκατομμύριο. Δηλαδή, αν φανταστείτε, περίπου, ας πούμε, έχουμε 1 εκατομμύριο μόρια, 200 κομμάτια από αυτά είναι διοξείδιο του άνθρακα. Και τώρα είμαστε? 320. Και αυτά τα τελευταία περίπου, από τότε που μετράμε τον τελευταίο αιώνα, έχουμε φτάσει και τα τελευταία χρόνια προχωρούμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε να αποφύγουμε να φτάσουμε τα 400 σωματίδια στο εκατομμύριο για να μειώσουμε ή μάλλον να σταθεροποιήσουμε το κλίμα και να σταθεροποιήσουμε τις συνέπειες οι οποίες θα υπάρχουν για τώρα, τα ακραία φαινόμενα. Τώρα ο στόχος, ναι, είναι να σταθεροποιηθεί, να μην, όχι να μειωθεί. Δεν είμαστε, ναι, στο μη αναστρέψιμο. Κοιτάξτε, στο μη αναστρέψιμο όχι, δεν είμαστε. Ωραία. Το σκέφτεσαι, αν κάνουμε, μπορεί και να είμαστε. Κοιτάξτε. Είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, που δεν θα με δείτε να σας πω πάω, τι πρόκειται να γίνει κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ δυσίωνα σενάρια. Με ρωτήσατε αν είναι αναστρέψιμο. Υπάρχει μια ίσως πιο μεγάλη, πιο θα έλεγα μια συμφωνία που θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ανθρωπότητα. Είναι η συμφωνία που έγινε στο Παρίσι το 2016. Που την υπέγραψε σχεδόν όλα τα κράτη της Γης για να περιοριστούν οι εκπομπές των καυσαερίων από, δηλαδή, του διοξείδιου του άνθρακα μέχρι το 2050 στο μηδέν, ώστε να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε το κλίμα. Είναι εφικτό αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι εφικτό. Mm. Βέβαια, δεν είναι εφικτό, αλλά χρειάζεται μια παγκόσμια προσπάθεια και χρειάζεται και μια προσωπική προσπάθεια. Δηλαδή, πέραν από το γεγονότος του τι κάνουν οι κυβερνήσεις για να μειώσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει ένα μεγάλο κομμάτι είναι η παραγωγή ενέργειας. Να. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε τις ανανεώσιμες πηγές. Σε αυτό στην Ελλάδα δεν πάμε άσχημα. Δηλαδή, πέρσι στην Ευρώπη περίπου το 44% της συνολικής παραγωγής ενέργειας ήταν από ανανεώσιμες πηγές. Στην Ελλάδα μπορεί να έφτασε το 65, ήταν πολύ μεγάλο νούμερο. Βέβαια, μας βοήθησε ότι ήταν μια πολύ ζεστή χρονιά. Ναι, ναι. Οπότε